Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Γιάννης Ζάτσης. Παρέα θα πάμε, Γιάννη μου, καιρό, ε. Χρόνια πολλά, ξέρω Ανέστη, να σου πω και εσένα, στον αέρα. Καιρό έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή. Εύχομαι να μας φέρεις γούρι, τουλάχιστον για τα πρώτα δύο σετ που θα είμαστε εδώ μαζί στον αέρα. Και στη συνέχεια θα ενημερώνεστε από τα παιδιά που θα ακολουθήσουν για την εξέλιξη του αγώνα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και όπως καταλαβαίνετε θα αναλωθούμε, θα ασχοληθούμε περισσότερο, το περισσότερο χρονικό διάστημα της σημερινής εκπομπής με το τι γίνεται τώρα στο Ζιρίνιο. Δυστυχώς ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε καλά. Είναι πίσω στο σκορ στο πρώτο σετ με 14-8 από την Κηφισιά στο δεύτερο παιχνίδι των play-off. Ο Ηρακλής που έχασε τη Μεγάλη Τετάρτη 0-3 στη Μίκρα και αν χάσει και σήμερα θα τερματίσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος της Α1 Αδρών. Έχει πολύ ρεπορτάζ, έχει πολύ ψωμί να αναφέρουμε για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, αλλά φυσικά έχει και το μάτι σε εξέλιξη. Δυστυχώς δεν είναι τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό είχε το Εθνικός Πειραιός ΠΑΟΚ 1-3 που έληξε νωρίτερα και ο ΠΑΟΚ πέρασε στα ημιτελικά. Ο Εθνικός αποκλείστηκε με δύο ήττες. Τούτη την ώρα είναι το Κηφισιά Ηρακλής 14-8 στο πρώτο σετ και το Ηρακλής Χαλκίδας Φίνικας Ήρου 9-9 στο πρώτο σετ. 15-9 τώρα η Κηφισιά μπροστά εξακολουθεί να είναι απέναντι στον Ηρακλή. Τρόποι επικοινωνίας, FM καιρό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Κοντά μας φυσικά ο μεγάλος μας χορηγός, το καφέ μάγαζο, το οποίο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Να χτυπήσουμε, Γιάννη μου, και ένα εσπρέσο βέντο, τώρα έτσι στο 7 και 4, στο απογευματάκι. Μήπως και με τον εσπρέσο βέντο που μας προσφέρει το καφέ μάγαζο, αλλάξουμε λίγο τα πράγματα στο Ζιρίνιο. Κηφισιά Ηρακλής, κάνω μια ανανέωση, 16-10 η Κηφισιά πρώτη μπροστά στο δεύτερο τεχνικό time-out και με σημαντική διαφορά 6 πόντων. Τζόνι μου, ρίξε για μια πενιά. Τις προάλλες πριν από κανένα δύο εβδομάδες είδα ένα συγκρότημα να παίζει support στον φίλο μου τον Κώστα Μιλώση, τον τραγουδιστή των Δυτικών Συνοικιών και ξέρεις πως τους λέγανε? Ε? Όχι, όχι, ψέματα, δεν ήταν αυτό, που όπως σε άλλο live ήταν. Ήταν ένα ωραίο support πάντως στον Κώστα Μιλώση, αλλά την προηγούμενη μέρα, όχι, τις προηγούμενες μέρες πήγα στον φίλο μου το Ηρακλάκι το άρρωστο στο Old Fisherman και παίζανε η Dude. Και σε θυμήθηκα. Το συγκρότημα ήταν The Dude. Ναι, ναι, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Με γυναικεία φωνητικά. Με κοπέλα που τραγουδούσε. Εξαιρετική. 16-10 λοιπόν. 17-10 τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Και η Κηφισιά Ηρακλής στο πρώτο σετ 17-10. Ρίξε καμιά πενιά, μήπως και αλλάξουμε το κλίμα, γιατί η μουσική πάντα βοηθά, είναι καταπραγητική. Καλησπέρα, μακάρι να νικήσει ο Ηρακλής, το εύχομαι εκ βαθέων, γράφει η φίλη μας η Μαριλίζα, να είσαι καλά, Μαριλίζα μου, μακάρι να γίνει αυτό. Τώρα για το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη αλλά και για το πρώτο μάτς, ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δεν φταίει φυσικά ο κόσμος που δεν το γνωρίζει, αλλά θα σας πω βάσει του ρεπορτάζ το τι ακριβώς συμβαίνει και ίσως, δεν θέλω προς Θεού έτσι μην παρεξηγηθώ, αυτό που θα πω τώρα δεν έχει να κάνει με το να δικαιολογήσω την ομάδα που έχασε 0-3 με κατεβασμένα τα χέρια από την Κηφισιά. Απλά για όσους δεν το γνωρίζουν, που προφανώς πολλοί δεν το γνωρίζουν και δεν φταίνε αυτοί που δεν το γνωρίζουν, επαναλαμβάνω, απλά δεν βγήκε προς τα έξω, αλλά τώρα το θυμήθηκα, μιας και το μάτς δεν πάει καλά ούτε σήμερα. Υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα με τον Απόστολο τον Αρμενάκη, με τον αγώνα του. Έχει ένα οστικό είδημα και κάποιες θλάσεις εκεί γύρω από την περιοχή του αγώνα που τον ταλαιπωρούν πάρα πολύ
Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζει. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίξει ούτε με την Κηφισιά, αλλά έσφιξε τα δόντια και έπαιξε. Και το ξαναλέω, δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν. Η ομάδα ήταν τραγική και απαράδεκτη στο μάτς εδώ. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά μιλάμε για το βασικό διαγώνιο. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι ωραίο να μπαίνει σε διαδικασία δικαιολογιών. Είναι καταγραφή γεγονότων, καταγραφή πραγματικότητας. Ακόμα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το αν ο Αρμενάκης αυτή τη στιγμή είναι στο αρχικό σχήμα ή αν η ομάδα κατεβαίνει με διαγώνιο τον Εφρεμίδη. Έκανε ζέσταμα κανονικά, απλά δεν ξέρω αν παίζει τώρα βασικός. Θα το μάθουμε προφανώς μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετά τις και μισή. Και σήμερα πάντως ο Αρμενάκης είναι στην αποστολή. Ταξίδεψε με το Πούλμαν χθες η ομάδα οδικός. Κατέβηκε στην Αθήνα, διανυκτέρευσε και σήμερα είναι στο μάτς. Είναι σημαντικό το πρόβλημά του στον αγώνα. Αυτός ο τραυματισμός που, επαναλαμβάνω, κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζει. Αλλά play-off είναι και δεν μπορείς να πεις δεν μπαίνω. Αυτό είναι και ένα ρίσκο, γιατί επιβαρύνεται ο αγώνας και μην ξεχνάμε ότι την άλλη Παρασκευή έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον ημιτελικό κυπέλου. Πρώτα Θεός θα είμαστε εκεί να το περιγράψουμε στο νησί της Ρόδου. Την Παρασκευή στις 8, όχι αύριο, την επόμενη. Και η Κηφισιά Ηρακλής στο πρώτο σετ, 19-14. Για πάμε λίγο, στους 5 η διαφορά, μήπως γίνει κάτι. Ο Ηρακλής που καλείται σήμερα να διορθώσει το μεγάλο του λάθος, τη χειρότερη του φετινή εμφάνιση που έχασε 0-3 από την Κηφισιά στη Μίκρα τη Μεγάλη Τετάρτη και να επαναφέρει τη σειρά την Κυριακή στις 6, σε τρεις μέρες από τώρα δηλαδή, την Κυριακή στις 6 θα έχουμε Ηρακλής Κηφισιά εφόσον η ομάδα του Γιάννη Ορφανού σήμερα περάσει από το Ζιρίνιο που όπως βλέπετε ήδη με την έναρξη του αγώνα δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Κηφισιά που τα τελευταία χρόνια έχει ένα, πώς να το πω, κάνει κάτι οξύμορο. Είναι σχεδόν πάντα, για να μην πω πάντα, τα τελευταία 4-5 χρόνια στην τετράδα. Αλλά σχεδόν πάντα, για να μην πω πάντα, δεν παίζει στην Ευρώπη. Γιατί δεν έχει τα εχέγγυα, δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα, δεν έχει τις προϋποθέσεις, να το πω πιο σωστά, να παίξει στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι και πέμπτος να τερματίσει ο Ηρακλής, δηλαδή αν χάσει σήμερα, δεν αποκλείεται ο Ηρακλής να παίξει του χρόνου στο Challenge Cup. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσει σήμερα. Γιατί εμείς θέλουμε τον Ηρακλή να αποκλείσει την Κηφισιά και να παίξει ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό, όπως αρμόζει στη φανέλα του και την ιστορία του. Και θα είναι πολύ σημαντικό να αποκλείσει την Κηφισιά, να κερδίσει δηλαδή σήμερα στο Ζιρίνιο, να την κερδίσει και την Κυριακή στις 6 στη Μίκρα, να πάει στα ημιτελικά για να παίξει και ένα match σε γεμάτη Μίκρα με τον Ολυμπιακό. Να έχει και έσοδα, να έχει και εισιτήρια, θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και όση ώρα κάνουμε αυτή την ανάλυση που κάνουμε, ο Ηρακλής πλησιάζει στους 3, μειώνει σε 19-16. 19-17, το ξέρω ότι είναι άχαρο αυτό που κάνω και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, είναι το χειρότερό μου, μου σπάει τα νεύρα, να έχω μόνο το σκορ, μόνο το πόντο-πόντο. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να εντοπίσω κάποιον συνάδελφο που θα είναι εκεί στο Ζιρίνιο σήμερα, δεν βρήκα κανέναν. Για να μπορέσουμε να τον έχουμε στον αέρα. Πολύ πολύ σημαντική επιστροφή του Ηρακλή στο πρώτο σετ. Γιατί ήταν πίσω με 6 και τώρα είναι με 2. 19-17, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και πάμε. Παναλαμβάνω, αν η ομάδα 20-17 τώρα έχει φυσιά. Αν η ομάδα του Ηρακλή καταφέρει και περάσει από το Ζιρίνιο, το μάτς ορίστηκε ήδη από την Λίγκα. Εφόσον χρειαστεί, είναι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. 20-17 και η Φυσιά Ηρακλής. 20-18 τώρα μειώνει ο Ηρακλής. Προς το παρόν δεν μας δίνουν στατιστικά. Με το που θα τελειώσει το πρώτο σετ θα μας δώσουν στατιστικά. 21-18 η Κηφισιά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ποιος παίρνει πόντους, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. 21-18. Καλησπέρα και στην Ατάσα. Το ίδιο βλέπουμε, Νατάσα μου, το ίδιο βλέπουμε που μου στέλνεις το σκορ. Από εκεί ενημερωνόμαστε. 21-19 τώρα. Το μάτς είναι στο πρώτο σετ. Είναι πλέον κοντά ο Ηρακλής. Έχει επιστρέψει στη διεκδίκησή του, συγγνώμη. Από εκεί που έχανε με 6, τώρα είναι στους 2.
21, 19, 22, 19. Πάλι στους 3 η Κηφισιά. 22-20 μειώνει ξανά ο Ηρακλής στους 2. Τώρα εδώ θέλουμε έναν άσο. Γιάννη μου, δεν θέλουμε έναν άσο. Θέλουμε έναν άσο, δεν ξέρουμε ποιος είναι στο σέρβις. Αλλά δεν πειράζει, κάνουμε τα βουντού μας για να φτάσουν μέχρι το Ζιρίνιο. Όχι, εσύ είσαι ένα πόντο πίσω, Νατάσα μου. Γιατί μου γράφες 21-19 και εγώ έλεγα 22-20 και τώρα 23-20. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κηφισιά Ηρακλής, 23-20 τούτη την ώρα. Σε λίγο θα σας δώσουμε και τα δεδομένα από τη χθεσινή πολύ πολύ σπουδαία νίκη του Ηρακλή μέσα στην Αθήνα, παρά την κάκιστη διαιτησία. Πολλά μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Βέβαια θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα και είναι αυτό το σύστημα στην Α2 που το συζητούσα έξω και με τον μπασκετικό, τον Νίκο τον Μοσκοβίτη, που πραγματικά σου πάει τα νεύρα, δηλαδή δεν έχει καμία λογική. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε να σας λέμε για το σκορ 23-21 τώρα και η Φυσιά Ηρακλής στο 23-21 στο πρώτο σετ. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό η Ηρακλής να έχει κερδίσει 2 φορές το χολαργό, να τον έχει 2-0, αλλά να είναι τρίτος και να είναι πολύ πιθανό να παίξει με την τέταρτη ομάδα του Απόλλωνα Πάτρας που έχει τον Ηρακλή 2-0. Φοβερά πράγματα. Θα σας πω και σενάρια και ό,τι θέλετε, με βαθμολογίες, τα πάντα, το τι σημαίνει η χθεσινή νίκη του Ηρακλή μέσα στην Αθήνα απέναντι στον Χολαργό. 24-21, χθες που ο Ηρακλής είχε κόσμο στο πλευρό του και από ό,τι μαθαίνουμε έχει και τώρα στο Ζιρίνιο, υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι του μπασκετικού Ηρακλή που παραμένοντας στην Αθήνα, γιατί το Σάββατο έχουμε το μάτς με το Περιστέρι, πήγανε σήμερα από το Ζιρίνιο για να ενισχύσουν και τη βολεϊκή ομάδα. 24-21, η Κηφισιά έχει set ball. ...25-21 δυστυχώς τελείωσε το πρώτο σετ, επικράτησε σε αυτό η Κηφισιά. Ο Ηρακλής που πλησίασε από το μείον 6 στο μείον 2 δεν μπόρεσε να κάνει ολική ανατροπή. Επέστρεψε μεν στη διεκδίκηση του σετ, αλλά μέχρι εκεί το 23-21 έγινε δυστυχώς 25-21 με 2 συνεχόμενους πόντους από την Κηφισιά. Τώρα δεν ξέρω αν πήρε άσο, αν υπήρξε κάποιο λάθος, υποδοχή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το 23-21 έγινε 25-21 και η Κηφισιά πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο σετ στο Ζιρίνιο Κηφισιά Ηρακλής 25-21. Να διαβάσω την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος ανακοινώνει τις τιμές για τα μίνι διαρκείας για τους 3 εντός έδρας αγώνες για τα play-off. 50 ευρώ για τη θύρα 4 την κεντρική, 30 ευρώ για τη θύρα 13, 20 ευρώ για τη θύρα 10. Τα μίνι διαρκείας θα είναι στη διάθεση των φιλάθλων στο Κατσάνιο από τη Δευτέρα 16 Απριλίου από τις 5 ως τις 9 το απόγευμα. Έτσι, από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνω τις τιμές. Ακούσατε χθες και τη συνέντευξη τύπου. Την ανάλυση από τον κύριο Ιακημίδη, τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Νίκου Βαφιάδη, του Λάκη Παπαϊωάννου, για το πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσει ο κόσμος, γιατί θα χρειαστεί το ποσό των 50.000 ευρώ, παρακαλώ, δεν και λίγα, 50.000 ευρώ για τα play-off, έξοδα, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις κτλ. Γιατί υπάρχουν 6 παιχνίδια, 3 στο Καφτατζόγλιο και 3 σε Λευκάδα, Βόλο και Παραλίμνη. Πρόγραμμα ακόμα δεν ξέρουμε, θα σας πω και γι' αυτό. Παναλαμβάνω, 50 ευρώ για τη θύρα 4, 30 ευρώ για τη 13, 20 ευρώ για τη θύρα 10 και ξαναλέω, στο Κατσάνιο τα μίνι διαρκείας από τη Δευτέρα 16 του μηνός, από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Στο μπάσκετ είχαμε αυτό το σπουδαίο δίποντο με πολύ κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με τον Αγγελακόπουλο να δίνει τεράστιες λύσεις. Επιθετικά νομίζω ο πρώτος σκόρερ ήταν με τα 2 τρίποντα που πέτυχε στην παράταση. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος κλειδί για τον Ηρακλή χθες
πέρα από τον Αγγελακόπουλο και τον Κακαρούδη που τράβηξαν στο επιθετικό κομμάτι και στο σκοράρισμα, ταπεινή μου άποψη είναι το που λένε αυτή εδώ τη εκπομπή από τότε που ήρθε στον Ηρακλείο ο Αθανασούλας, που κάνει αυτό που λέμε τη βρώμικη δουλειά, που ανέλαβε το μαρκάρισμα του Μπέλ και τον έσβησε από ένα σημείο και μετά. Έχει κάνει και την καθοριστική τάπα, τάπα κλέψιμο όπως θέλετε πείτε το, στο τέλος που έστειλε την μπάλα στο ταμπλό στην επίθεση του Χολαργού. Και ήρθε αυτό το σπουδαίο διπλό με 93-94. Στα υπόλοιπα, Δόξα Λευκάδας Λάρισα 91-71, Δούκας Μαρούση 80-89, Απόλλων Πάτρας Περιστέρι 80-82, Εθνικός Αρκαδικός 82-55, Ψυχικό Ερμής Αγιάς 73-75, Αμίντας Καρδίτσα 75-77, Καστοριά Παπάγου 88-65. Ακούστε βαθμολογία πριν πάμε στο διάλειμμα, πάρτε κομπιουτεράκια και θα επανέλθουμε και με την εξέλιξη του δεύτερου σετ για να δω ξεκίνησε. Μισό λεπτό. Όχι, δεν μου έχει σκορ ακόμα. Α, μου έχει. 2-1 η Κηφισιά μπροστά στο δεύτερο σετ. Βαθμολογία. Περιστέρι 51. Έχει ανέβει. Χολαργό 47. Ηρακλή 46. Απόλλων Πάτρα 43. Καστοριά 42. Κλείνει εδώ η πεντάδα. Και έτσι όπως είναι τώρα, ο Χολαργός παίζει με την Καστοριά και ο Ηρακλής με τον Απόλλων Πάτρας. Ο Απόλλων που έχει 2-0 τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που καλείται να κάνει 3 σερή νίκες για να παίξει τελικό με τον Χολαργό που τον έχει 2-0 τον Χολαργό. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια μετά το διάλειμμα που θα τα πούμε. Σενάρια που μπορούν να φέρουν είτε τον Ηρακλή δεύτερο είτε την Καστοριά τέταρτη και να παίξει ο Ηρακλής με την Καστοριά που είναι στο 1-1 στις νίκες. Να δώσω Γιάννη μου την εξέλιξη στο δεύτερο σετ. 2-2 ισοφαρίζει τώρα ο Ηρακλής στο δεύτερο σετ. Έχασε το πρώτο, θυμίζω, 25-21. Ένα κομψό διαλυματάκι διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε. Ο Ηρακλής ήταν νωρίτερα μπροστά με 4-7. Τώρα είναι μόλις με ένα ποντό 9-10. Έχασε το πρώτο σετ στο Ζιρίνι από την Κηφισιά με 25-21. Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο σετ. Κηφισιά Ηρακλής 9-10 και τώρα 10-10. Κακό, πολύ κακό. Από το 4-7 πήγαμε στο 10-10. Ο Ηρακλής μπήκε καλά στο δεύτερο σετ, αλλά η Κηφισιά ισοφάρισε. Έκανα ένα ρεπορτάζ, επικοινώνησα με Αθήνα. Ο Αρμενάκης παίζει κανονικά παρά το πρόβλημα στον αγώνα. Δεν μπορεί να είναι 100% ο Αρμενάκης που ξέρουμε, γιατί ζορίζεται, σφίγγει τα δόντια. Αλλά παίζει. Παίζει κανονικά. Το πρόβλημα του Ηρακλή είναι δύο πράγματα, κυρίως στο πρώτο σετ, έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται στο δεύτερο, ενώ τι γίνεται μόνο το σκορ λέμε, τίποτα παραπάνω. Στο 10-11 τώρα ο Ηρακλής, πέρασε μπροστά ξανά, 11-11 ισοφαρίζει και η Κηφισιά. Τι έλεγα, ναι. Οι δύο αδυναμίες ήταν τα χαμένα σέρβις, γιατί στο 23-21 χάθηκαν δύο σέρβις και έγινε 25-21 και στην υποδοχή. Οι της Κηφισιάς δεν σημαδεύουν τον Παμπαλιούτα. Οι της Κηφισιάς σημαδεύουν τον Τζιουμάκα και τον Εφρεμίδη. Δεν μπορεί η μπάλα να σηκωθεί για να κάνει παιχνίδι ο Προύσαλης και εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί οι επιθέσεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι από τη στιγμή που δεν σηκώνεται η μπάλα και δεν βγαίνει σωστά η υποδοχή. Κηφισιά Ηρακλής 11-13 τώρα. Πάμε Γιάννη λίγο. Πάμε Γιάννη λίγο. Γιάννη Ζάτης απέναντι. Τι πίνεις, εσπρέσο βέντο από καφέ μάγαζο? Αυτά είναι ρε αγόρι μου. Και ελληνικό καφέ έχουμε να ξέρεις και φίλτρου. Και σοκολάτα σε 8 γεύση τσοκολάβ. Έχει περισσέψει σοκολατίτσα νομίζω μέσα. Και ροφήματα και τσάγια βοτάνων μαολί. Εσύ τι είχες πει την άλλη φορά? Φλισκούνι. Φλισκούνι, ε. Good. Good, ε. Τι έκανε το voice σου? Και πήγε στο voice μετά. Μπράβο ρε Γιάννη. Φλισκούνι παιδιά από το καφέ μάγαζο. Το συνιστά ο Γιάννης Ζάτσης. Και η Φυσιά Ηρακλής 12-13 τούτη την ώρα. Λοιπόν, μου το ζήτησε και ένας φίλος πριν από λίγο. Του στέλνω την καλησπέρα μου. Πολύ ευγενικά φυσικά. Αν και αυτό που του είπα χαριτολογώντας είναι ότι όλα αυτά σας τα έχουμε πει εδώ μήνες ολόκληρους, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος δυστυχώς που ακόμα δεν γνωρίζει τι γίνεται με τα μπαράζ ανόδου στην Α2. Έχει μπερδευτεί.
άκουγε και αυτά που άκουγε χθες από την κρατική τηλεόραση Παύλα Διαδίκτυο, που κάποιες φορές λέγανε ότι να είναι. Συγγνώμη, αλλά ότι να είναι λέγανε. Και μπερδεύτηκε ακόμα περισσότερο. Λέγανε, για παράδειγμα, ότι όλοι με όλους είναι στο 2-0. Τι μας νοιάζει, ρε φίλε, τι είναι όλοι με όλους. Μας νοιάζει τι κάνει ο Ηρακλής. Το ότι ο Ηρακλής έχει το χολαργό 2-0 δεν μπορεί να μας νοιάξει τώρα, που ακόμα ο Ηρακλής είναι τρίτος. Θα μας νοιάξει τον τελικό τον μπαράζ. Τώρα μας νοιάζει που ο τρίτος Ηρακλής είναι στο μείον, όχι στο μείον, είναι στο 0-2 με τον τέταρτο Απόλλων Πάτρας. Γιατί, επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία, ο δεύτερος χολαργός παίζει με την πέμπτη Καστοριά και ο τρίτος Ηρακλής παίζει με τον τέταρτο Απόλλωνα Πάτρας. Ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα Πάτρας είναι στο 0-2 από αυτό το χαζό σύστημα. Μόνο στην Α2 γίνεται αυτό. Βλέπετε στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Δεν κουβαλάνε. Παίζει και η Κηφισιά Ηρακλής. Ωραία. Στις δύο νίκες. Όποιος κάνει δύο νίκες, περνάει. Και αυτό είναι και το λογικό και αυτό είναι και το δίκιο. Ο τρίτος Ηρακλής να έχει το πλεονέκτημα έδρας που το έχει με τον Απόλλωνα Πάτρας, αλλά να παίξει στις δύο νίκες. Δηλαδή, καταδικάζεις μια ομάδα που έχει τρεις βαθμούς διαφορά. Ο Ηρακλής έχει 46 και ο Απόλλωνα Πάτρας έχει 43. Και λες τώρα τον Ηρακλή που είναι σε βαθμούς και σε νίκες πολύ καλύτερος από την Πάτρα. Ο Ηρακλής έχει 20 νίκες, 6 ήττες. Η Πάτρα έχει 17 νίκες, 9 ήττες. Και του λες του Ηρακλή ότι ξέρεις τι, ναι μεν έχεις το πλεονέκτημα έδρας, αλλά ξεκινάς με 2-0. Γιατί ρε φίλε, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ δεν τα κουβαλάνε. Αν ήταν έτσι θα τελειώναν τα play-off σε μια μέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός για παράδειγμα και ο Παναθηναϊκός θα κουβαλούσαν τα 2-0 που είχαν στις νίκες στα play-off και θα παίζαν τελικό 100 χρόνια. Στις τρεις νίκες σου λέει, στις δύο νίκες σου λέει. Αν είσαι μάγκας, σπάσε την έδρα και κάνε δύο νίκες. Αν είναι μάγκας ο Απόλλων Πάτρας, ας κερδίσει δύο φορές τα play-off τον Ηρακλή. Που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας και θα λέγαμε στις δύο νίκες. Τέλος πάντων, μην το κουράζω αυτό, οπότε σε όλους δεν θα αλλάξει. Είναι ένα χαζό σύστημα και από πέρυσι ήταν χαζό και από πρόπερσι ήταν χαζό και φέτος είναι χαζό. Πάντα χαζό θα είναι αυτό το σύστημα. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι, δεν έχουμε άλλο. 13, 15, 14, 16 τώρα. Ο Ηρακλής μπροστά στο δεύτερο τεχνικό time out. Επαναλαμβάνω, και η Φυσιά Ηρακλής τώρα στο Ζιρίνιο 25-21 το πρώτο σετ και 14-16 στο δεύτερο. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Πάρτε κομπιουτεράκια να σας ξεμπερδέψω για ακόμη μια φορά. Όχι ότι είμαι σοφός, αλλά εντάξει. Τα έχουμε δει και χθες, τα βλέπαμε πάρα πολλές φορές. Βέβαια, συμφωνώ με φίλους που λένε ότι δεν χρειάζεται κομπιουτεράκια. Ας κάνει ο Ηρακλής μόνο νίκες από εδώ και πέρα και θα ανέβει κατηγορία. Και έτσι ακριβώς είναι. Αν ο Ηρακλής πάρει τα εναπομείνοντα 4 παιχνίδια και πάρει και τα εναπομείνοντα play-off, θα ανέβει κατηγορία. Αν δεν κάνει από εδώ και πέρα ήττα, θα ανέβει Α1. Πολύ απλό είναι. Μπορεί. Εγώ λέω ότι μπορεί. Εχθές αυτό μας έδειξε. Ότι μπορεί. Γιατί κέρδισε και τους διαιτητές εχθές. Μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο αυτό που λέω, αλλά είναι μια αλήθεια. Έτσι. Οι διαιτητές χθες ήταν για τα θηρία. Αφού δεν δώσανε φάουλ εκεί στο τέλος του Αθανασούλα, πάλι καλά. Τι θέλουμε. Αν ο Ηρακλής δεν κάνει νίκες μέχρι το τέλος, που αυτό θέλουμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι αν ο Ηρακλής πάρει όλα τα μάτς από το Σάββατο και μέχρι το τελευταίο τον play-off, θα ανέβει κατηγορία. Για να έχει περισσότερες ελπίδες και καλύτερη τύχη, θέλουμε είτε να τερματίσει δεύτερος, να αφήσει δηλαδή τον χολαργό στην τρίτη θέση, 47 ο χολαργός τώρα, 46 ο Ηρακλής, ή να τερματίσει η Καστοριά τέταρτη και ο Απόλλων Πάτρας πέμπτος και να παίξει ο Ηρακλής με την Καστοριά στο 3-4. Το ξαναλέω, ή να βγει ο Ηρακλής δεύτερος και να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα, ή και ως δεύτερος να παίξει με την Καστοριά. Γιατί δεν θέλουμε να βγει δεύτερος ο Ηρακλής και να παίξει με την πέμπτη Πάτρα. Πάλι 2-0 θα είναι. Θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά πάλι 2-0 πίσω θα είναι. Ή να βγει η Καστοριά τέταρτη,
με τον Ηρακλή τρίτο και να παίξει ο Ηρακλής με την Καστοριά στο 1-1 στις νίκες. Και πάμε να σας πω και το πρόγραμμα των ομάδων και του Ηρακλή φυσικά από εδώ και στο εξής, που έχουν απομείνει 4 αγωνιστικές. 15-17. Τι έγινε, πάτησα το κουμπί. Το 15-17 έγινε 17-17. Δυστυχώς. Να χαρώ, δεν πρόλαβα. 15-17 ήταν ο Ηρακλής μπροστά και η Κηφισιά ισοφάρισε πριν από λίγο σε 17-17. Επόμενη αγωνιστική στο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι λέγεται, του Περιστερίου το γήπεδο. 4:30 είναι το παιχνίδι. Περιστέρι Ηρακλής. Τώρα μάθαμε αρχικά ότι το 4:30 το κάνανε όλα θα τα πω, Βαγγέλη μου, όλα θα τα πω, και το πρόγραμμα της Καστοριάς όλα θα τα πω. Η Καστοριά έχει και Πάτρα, έχει και Περιστέρι, αυτά τα θυμάμαι απ' έξω. Αλλά θα τα πω αναλυτικά. Μάθαμε ότι το 4:30 που λέει και ο Χαρίλος και έχει δίκιο, έγινε για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε ότι θα δείξει σε κανένα site στην ΕΡΤ και τα λοιπά ότι θα δείξει το μάτς με το Περιστέρι. Κανονικά με κόσμο είναι. Δεν ξέρω γιατί κυκλοφόρησε ότι θα είναι με κυκλισμένον. Με κόσμο είναι κανονικά το παιχνίδι. Και αναμένεται και αρκετός κόσμος του Ηρακλή εκεί. Μην ξεχνάμε ότι φιλοξενήθηκαν αρκετοί οπαδοί του Περιστερίου εδώ. Φαντάζομαι θα ανταποδώσουν. Και ποιος με παίρνει τώρα εν ώρα εκπομπής. Για κάτσε. Από την ΕΟΜΕΠΕ μας πήρανε για τη Ρόδο. Σας το λέω. Θα πάμε στη Ρόδο, θα τα διευθετήσουμε όλα. 15-17 ήταν ο Ηρακλής μπροστά, αλλά με ένα 3-0 η Κηφισιά κάνει το 18-17 και ο Ηρακλής αμέσως στο καπάκι σοφαρίζει 18 όλα. Λοιπόν, ο Ηρακλής παίζει στο Περιστέρι και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος χωρίς κανένα θέμα, γιατί και οι Περιστεριώτες είχαν έρθει εδώ στο Ιβανόφιο. Ο Απόλλων Πάτρας παίζει με την Καστοριά και ο Χολαργός πάει στο Μαρούσι. Ο Χολαργός έχει 4 μάτς με ομάδες που δεν καίγονται για βαθμούς. Και αυτό είναι κακό. Το Μαρούσι, για παράδειγμα, έχει 36 βαθμούς, είναι τέταρτο το τέλος, αδιάφορο. Και μιας και πιάσαμε το πρόγραμμα του Χολαργού, να το δούμε πιο αναλυτικά. Ο Χολαργός λοιπόν παίζει στο Μαρούσι, υποδέχεται την ΑΕΛ Άρισσας, επίσης αδιάφορη. Αδιάφορη ή πέφτη, για να δω. Μην πω καμιά γοζόμαρα. Τελευταία είναι η ΑΕΛ Άρισσας. Και είναι και μέσα στο Χολαργό αυτό το μάτς. Μετά. Πού είναι. Μετά πηγαίνει και παίζει μέσα στον Αρκαδικό. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Ερμή Αγιάς. Επαναλαμβάνω, ο Χολαργός πάει στο Μαρούσι, υποδέχεται τη Λάρισα, πάει στον Αρκαδικό, υποδέχεται τον Ερμή Αγιάς. Βατώ, για να μην πω εύκολο το πρόγραμμά του, εκτός κι αν γίνει καμιά μαγεία, που ευχόμαστε να γίνει μαγεία. Ο Ηρακλής που πάει στο Περιστέρι, υποδέχεται το Μαρούσι, πάει στη Λάρισα, υποδέχεται τελευταία αγωνιστική τον Αρκαδικό. Παρόμοιο πρόγραμμα. Επίσης ο Ηρακλής, αν εξαιρέσει το Περιστέρι, τα υπόλοιπα τρία είναι στο χέρι του, έτσι. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να τα πάρει. Αυτός που αντιμετωπίζει πρόβλημα είναι ο Βολεϊκός Ηρακλής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει γίνει τώρα αυτό. Το 14-16 και το 15-17 έχει γίνει 21-18 για την Κηφισιά, που ξεφεύγει με 3. Και για να αργεί τώρα η ενημέρωση σκορ, προφανώς ο Γιάννης Ορφανός έχει πάρει time out. Θέλουμε λοιπόν μια αγγέλα του Χολαργού σε αυτά τα 4 μάτς. Μπορεί να την κάνει την γκέλα. Δεν ξέρω. Δύσκολο φαίνεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και θέλουμε επίσης την Καστοριά να ξεπεράσει τον Απόλλωνα Πάτρας. Ένα από τα δύο θέλουμε, έτσι. Ή να κάνει γκέλα ο Χολαργός ή να ξεπεράσει η Καστοριά τον Απόλλωνα Πάτρας. Η Καστοριά που για να ξεπεράσει τον Απόλλωνα Πάτρας και να τερματίσει τέταρτη και όχι πέμπτη, γιατί είναι ένα βαθμό πίσω από τον Απόλλωνα Πάτρας, πρέπει αρχικά να κερδίσει τους Πατρινούς μέσα στην Πάτρα το Σάββατο στις 5. Μετά να κερδίσει το Περιστέρι. Εδώ δύσκολα τα πράγματα.
Το Περιστέρι που ναι, μεν έχασε από το Χολαργό, αλλά χθες πήγε και κέρδισε στην Πάτρα. Που η χθεσινή του νίκη στην Πάτρα του Περιστερίου δείχνει ότι τα παίζει τα ματς, ξέρω εγώ. Μάλλον, αυτό έδειξε. Καστοριά που μετά έχει να υποδεχθεί τον Αμίντα και τελευταία αγωνιστική να πάει στο ψυχικό. Okay, τα δύο τελευταία μάτς είναι βατά. Έχασα από την Καρδίτσα πρόσφατα, αυτό της έκανε ζημιά. Καστοριά, επαναλαμβάνω, που τη στηρίζουμε γιατί ο Ηράκλης με την Καστοριά είναι στο 1-1. Πρέπει να κερδίσει αρχικά μέσα στην Πάτρα. Μετά υποδέχεται το Περιστέρι, υποδέχεται τον Αμίντα και πάει στο ψυχικό. Όπως καταλαβαίνετε, βάσει λογικής δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Και στο ποτέ δεν ξέρεις υπάρχει και η ένσταση που εκκρεμεί με το ψυχικό. Γιατί αν ο Ηρακλής πάρει εκείνο το μάτς, θα βγει δεύτερος. Και ψιά Ηρακλής 23-19. Η ομάδα κλάταρε, δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν είμαστε εκεί, δεν έχουμε εικόνα. Πόντο-πόντο σας κάνουμε την ενημέρωση. Ήταν στο 15-17 και το 15-17 έγινε 23-19. Τώρα μειώνει ο Ηρακλής σε 23-20. Αν ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, πάρει το μάτς με το ψυχικό, με το καλάθι του Γκαγκαλούδη που δεν μέτρησε ποτέ και κακός και σκανδαλωδός δεν μέτρησε ποτέ, τότε θα βγει δεύτερος ο Ηρακλής. Και τότε ελάτε να με βρείτε. Γιατί θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα και τον Χολαργό θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί με το 2-0 στους τελικούς εφόσον ο Χολαργός περάσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση του ψυχικού. Αν θα πάρει ο Ηρακλής το μάτς, αν θα επαναληφθεί το παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, στα δικαστήρια ο Ηρακλής δεν έχει κερδίσει και πολλές φορές κάτι. Είδαμε. Κηφισιά Ηρακλής 24-20. Πολύ άσχημη εξέλιξη στο δεύτερο σετ από το 15-17 στο 24-20. Έχουμε ενημέρωση με δελτίο τύπου από τον μπασκετικό Ηρακλή. Η ομάδα προπονήθηκε στο κλειστό του Εσπέρου χωρίς προβλήματα. Και αύριο θα κάνει το ίδιο. Θα μεταδοθεί, ενημερωνόμαστε τώρα, 4.30 από την AdPlay 2, όπως και χθες. Να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της ένστασής μας για τον αγώνα με το ψυχικό μεταφέρθηκε για την άλλη εβδομάδα, πιθανώς την ίδια μέρα, 5η 19 του μηνός, που θα γίνει και η έφεση στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία μας, η οποία θα δικαστεί ακόμα και αν την εκτίσαμε, ώστε να μην είμαστε υπότροποι ενώπιση των play-off. Διαιτητές Καρακατσούνης Δεσλής Καλογερόπουλος με κομισάριο τον κύριο Άκελ στο μάτς με το Περιστέρι. Πώς δεν βάλα τον Παναγιώτου πάλι να γελάμε. Τελείωσε δυστυχώς. Και τελείωσε, η πλάκα είναι ότι... Πλάκα δεν είναι. Ο Ηρακλής που ήταν κάκιστος στο πρώτο σετ το έχασε 25-21. Που ήταν πολύ καλύτερος και βελτιωμένος στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 4-7 και 15-17 το έχασε πριν από λίγο από δευτερόλεπτα με 25-20. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε και λέμε Κηφισιά Ηρακλής στο Ζιρίνιο 25-21, 25-20. Ο Ηρακλής για να μείνει ζωντανός πρέπει να πάρει αρχικά το επόμενο σετ, να μειώσει και μετά να ισοφαρίσει και μετά στο tie break για να ξαναφέρει τη σειρά στη Μίκρα το Σάββατο, λέω, συγγνώμη, την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Αν ο Ηρακλής χάσει σήμερα, θα τερματίσει οριστικά πέμπτος. Δεν θα έχει αποχαιρετήσει την Ευρώπη όμως, γιατί η Κηφισιά συνήθως δεν έχει τις προϋποθέσεις να κατέβει να παίξει στην Ευρώπη. Νομίζω όμως το κακό έχει να κάνει κυρίως με το πρεστίζ, αν και ο στόχος αρχικά δεν ήταν η τετράδα για την αδική ομάδα Βόλη του Ηρακλή. Έτσι να τα λέμε όλα, αρχικά ήταν οχτάδα, εξάδα. Μας άρεσε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι τα Χριστούγεννα η ομάδα ήταν ένα βήμα πριν τη διάλυση. Να είναι καλά τα παιδιά από την Αμερική που έβαλαν τα χρήματά τους και όσοι βοήθησαν τέλος πάντων. Μας άνοιξε η όρεξη κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ήρθε η νίκη με τον ΠΑΟΚ, ήρθαν άλλες μεγάλες νίκες. Παραλίγο να κερδίσει η ομάδα για τον Ολυμπιακό. Τετράδα, ναι. Να όμως που τα play-off. Στο βόλεϊ έτσι γίνεται. Πρέπει να είσαι και εκεί απόλυτα έτοιμος. Και εδώ είχε την ατυχία ο Ηρακλής να μην έχει 100% υγιή τον Αρμενάκη που ταλαιπωρείται από αυτό το σημαντικό θέμα με το οστικό είδημα στον αγώνα του. Δεν θα έχει έρθει καταστροφή, θα έχει έρθει ένα μίνι ξενέρωμα γιατί θα θέλαμε να δούμε και Ηρακλής Ολυμπιακός ημιτελικά πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής που αν σήμερα χάσει θα συγκεντρωθεί αποκλειστικά στο κύπελο καθώς θα έχει τελειώσει η χρονιά για την Α1.
Αν κερδίσει, θα έχει το μάτς την Κυριακή. Σε τρεις μέρες από τώρα για να περάσει στα ημιτελικά. Και υπάρχουν και εισπρακτικοί λόγοι, έτσι, γιατί θα θέλαμε όλοι να περάσει ο Ηρακλής στην Κηφισιά για να παίξει και ένα μάτς τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό σε γεμάτη μίκρα και κομμένα εισιτήρια τα οποία θα έφεραν έσοδα στην ομάδα. Τώρα, εν όψη του Final Four στην Ρόδο, Παρασκευή, Σάββατο 20-21, πρώτο Θεός θα είμαστε εκεί. Για την περιγραφή του αγώνα του Ηρακλής Παναθηναϊκός και μακάρι και του τελικού. Ο Παναθηναϊκός που χθες έκανε πολύ μεγάλη γκέλα, νικούσε 2-1 την νίκη Αιγινίου, έχασε το tie break 2-3. Ο Παναθηναϊκός που είναι στα play out στην τριάδα, τελευταίος με έναν βαθμό η Αλεξανδρούπολη, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έχει 3, η νίκη Αιγινίου έχει 4 και θα γίνει μάχη. Ο Παναθηναϊκός έσφιξε μετά τη χθεσινή του εντός έδρας ήττα από την νίκη Αιγινίου με 2-3 στην πρώτη αγωνιστική τον play out για τον Παναθηναϊκό, γιατί νωρίτερα στην πρώτη αγωνιστική τον play out η νίκη Γινίου είχε χάσει από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 1-3. Τα λέω όλα αυτά έτσι για το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ψυχολογικά σίγουρα δεν είναι καλά μετά τη χθεσινή σφαλιάρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ένα μάτσι με τελικό σκυπέλου που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ούτε ο Ηρακλής είναι καλά. Τον τελευταίο μήνα ο Ηρακλής, είδατε και με τον Εθνικό, ζορίστηκε. Με τον ΠΑΟΚ έχασε εύκολα. Με την Κηφισιά έχασε πάλι εύκολα. Σήμερα χάνει 2-0. Έχει πρόβλημα σημαντικό με τον διαγώνιό του που βόλεϊ χωρίς διαγώνιο δεν γίνεται. Με τον αγώνα ο Αρμενάκης, και να το ευχηθούμε περαστικά και καλή δύναμη. Και είναι σε μια καμπή πολύ 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 κρίσιμη και σημαντική. Ξεκίνησε το τρίτο σετ πριν από λίγο. Κηφισιά Ηρακλής στο 1-1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό μας, το Καφεμάγαζο, το οποίο ήταν και σήμερα κοντά μας. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να πληροφορηθείτε για όλα, για το τι θα πιείτε. Τι να πάρουμε, Γιάννη, τώρα που είναι 8 η ώρα, να πιούμε. Πριν πιάμε εσπρέσο βέντο, τώρα να πιούμε ένα τσάι, τσαγάκι, βοτάνον μαολί. Σου ρίξω ένα βότανο μαολί, εντάξει. Να σου ρίξω και ένα Νίκο Μοσκοβίτη και ένα Σταμάτη Μουρελή που ακολουθούν με την Μπασκετούπολη, Basket City, εδώ στην συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Με το καλό αύριο η ώρα για μπλε θα επιστρέψει. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αφοσιωθήκαμε κυρίως στο βόλεϊ αλλά και στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το μάτς δεν πάει καλά, ο Ηρακλής χάνει 2-0. Και στο μπάσκετ, με όλα αυτά τα σενάρια, με τις βαθμολογίες, με τα ζευγάρια, με το τι γίνεται μετά την χθεσινή σπουδαία ομολογουμένως νίκη του Ηρακλή στην Αθήνα απέναντι στον Χολαργό, για την οποία νίκη φαντάζομαι θα σας πούν και τα παιδιά που θα ακολουθήσουν, καθώς ασχολούνται αποκλειστικά με την καλαθόσφαιρα. Κάτσε να ρίξω, Γιάννη μου, μια τελευταία ματιά, εφόσον το ίντερνετ εδώ μου κάνει το χατήρι, το τι γίνεται στο τρίτο σετ. Ξεκινά καλά και στο τρίτο σετ ο Ηρακλής, αλλά πρέπει να έχει και διάρκεια, γιατί καλά ξεκίνησε και στο δεύτερο και το χασέ. Κηφισιά Ηρακλής 2-4, θυμίζω 25-21, 25-20, 2-0 η Κηφισιά στα σετ, 2-4 ο Ηρακλής προηγείται στο τρίτο. Άστε καλά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.